να μοιραστούμε λόγια και σκέψεις, προσδοκίες και ευχές. Ξέρετε, η μοιρασμένη σκέψη έχει πιο μεγάλη δύναμη. Σε ελευθερώνει λίγο. Είναι πέταγμα ψυχής και σκέψης, που εμάς τουλάχιστον μας πάει λίγο παραπέρα σε αυτά που αφήσαμε και μας περιμένουν. Θα σας πούμε λοιπόν εμείς πρώτα λόγια και ευχές, αλλά και μύθους. Παραμύθια, που από ό,τι λένε και οι δάσκαλοι εδώ, παραμυθία λέει σημαίνει παρηγοριά, ανακούφιση. Τότε παιδιά χρειαζόμαστε πολλά παραμύθια, να ακούσουμε και να φοιτηθούμε. Ας πούμε λοιπόν τώρα, ας δούμε και ας ακούσουμε ένα παραμύθι που το πλάσαμε με τον δικό μας τρόπο. Ζωντανέψαμε τους ήρωες και βρήκαμε σε αυτούς κάτι λίγο από τον εαυτό μας.